η οποία ενημέρωσε τον κύριο Δήμαρχο ότι δυστυχώς ο προηγούμενος μισθωτής είναι εγκατεστημένος ακόμη μέσα στο κοινωνικό κέντρο και αρνείται να βγει, θεωρώντας ότι προστατεύεται από τις διατάξεις των εμπορικών μισθώσεων. Αυτό το έργο, αυτοί οι ισχυρισμοί, έχουν διαδραματιστεί και σε άλλα κοινωνικά κέντρα πλησίων του δικού μας. Το Καματσαλά έμεινε 3 χρόνια κλειστό για αυτόν τον λόγο, επειδή ένας μισθωτής έμεινε μέσα και στη συνέχεια η αρμόδια αρχή δεν κατάφερε μέσα ούτε από διαπραγματεύσει ούτε με άλλο τρόπο να απομακρύνει τον μισθωτή και να διαφυλάξει την περιουσία και άλλα αναγκάστηκαν εκεί να πάει στην δικαστική οδό. Η ομάδα προσπάθησε και το κατάφερε και απέφυγε τις δικαστικές διαμάχες. Ο προηγούμενος μισθωτής, ενώ σε εξώδικη του δήλωση, το δήλωσε κατά ότι προστατεύομαι από τις απονόμωρα το πρεπερικό διάδομα περί εμπορικών μισθώσεων, άλλαξε γνώμη και εν τέλει το παρέδωσε το κοινωνικό κέντρο. Αυτή τη στιγμή δεν θα σχολιάσω σε τι κατάσταση το παρέδωσε, γιατί για αυτό είμαι σίγουρος ότι σε λίγο θα επιληφθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Μετά από τις αρμόδιες ενέργειες στο καθαριστή. Λοιπόν, αποφύγαμε αυτό που ήταν ο κύριος φόβος. Να μπλέξουμε σε μία αγωγή εξώσεως. Υπάρχουν συνάδελφοι στην αίθουσα που γνωρίζουν τους χρόνους διεκπαιρέωσης των εξωστικών αγωγών. Θα φέρναμε το 15, ίσως και το 16. Και ο παλιός μισθωτής θα ήταν ακόμη μέσα για να του πάρουμε έστω και ένα ευρώ, θα πρέπει να του πάρουμε να του κάνουμε αγωγή. Και σε όλη αυτή την κατάσταση, ο μόνος ο οποίος θα είχε πρόβλημα θα ήταν ο δημός νάωσης. Λοιπόν, αφού κατάφερε και έγινε αυτή η διαδικασία της παράδοσης παραλαβής, η νέα δημοτική αρχή προχώρησε σε έναν διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός πληρούσε τις προϋποθέσεις που πληρούν όλοι οι διαγωνισμοί αυτού του είδους. Σας έχει σταλεί με email από μένα προσωπικά το κείμενο της προκηρύξεως. Υπενθυμίζω ότι ο διαγωνισμός δεν έχει προκηρυχθεί από το Δήμο Νάωσης, αλλά από τον καθαριστή. Σε αυτό το διαγωνισμό υπήρχαν δύο στάδια. Παραδιδόταν φάκελος προσφοράς, ο οποίος εισόπηλε την αίτηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και δύο σφραγισμένους υποφακέλους. Ο ένας ήταν ο φάκελος δικαιολογητικών και ο άλλος ήταν ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Από τη διαδικασία που τήρησε ο εκαθαριστής, αποκλείστηκε από τον αποστάσιο των δικαιολογητικών ο ένας από τους δύο διαγωνιζόμενους. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά τα όσα ακούγονται στην Άωσα και διαδίδονται με μεγάλη ευκολία, ο φάκελος οικονομικής προσφοράς είναι ακόμη σφραγισμένος στο γραφείο του καθαριστή. Για αυτόν τον λόγο κανείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει τι ποσότητα έχει. Επομένως, όποιος αυτή τη στιγμή γυρνάει και λέει ότι έχει ένα συγκεκριμένο ποσό ή οποιοδήποτε ποσό, είναι μεγαλύτερη, καταρχήν η προσφορά, καταρχήν δεν μπορεί να το γνωρίζει ο καθαριστής. Ο οποίος και είναι και υποχρεωμένος να επιστρέψει σφραγισμένο αυτό το φάκελο. Για να μην μπορεί να του πει κανείς εκ των υστέρων ότι είδε τις προσφορές και έκανε τα δικά σου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάδειξης οριστικού ανατόπου. Ο Δήμαρχος και η ομάδα ήταν παρόντες κατά την διαδικασία και επέβλεψαν και το αποτέλεσμα, συζήτησαν και με τον εκαθαριστή για τον τρόπο σκέψης. Δεν
αν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω εγώ αυτή τη στιγμή τι σκεφτόταν. Θεωρώ ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίσαμε, ο καθαριστής έκανε το καλύτερο δυνατό. Και ανάδοχος βρέθηκε και τήρηκε διαδικασίες. Υπενθυμίζω ότι υπήρχαν 4-5 άνθρωποι οι οποίοι εμφανίστηκαν, εταιρείες οι οποίες εμφανίστηκαν για να πάρουν φάκελο. Τελικά πλειοδότησαν 2. Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω συνέχεια, η προκήρυξη προβλέπει ότι εντός 10 ημερών πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση και να εγκατασταθεί ο ανάλογος καταβάλλοντας το 30% του μισθώματος. Συν εγγυητικές, συν καταβολή των δικαιωμάτων των εφημερίδων για τις δημοσίευσεις κτλ. Ο εγκαταριστής έχει δεσμευτεί ότι από τα χρήματα αυτά της μίσθωσης θα ικανοποιήσει πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους απολυμμένους. Υπενθυμίζω, υπήρχαν 5 απολυμμένοι. Δυστυχώς, η μία κοπέλα απεβίωσε περιμένοντας τα χρήματά της. Παρεμένουν 3 πλέον, οι οποίοι δεν έχουν άλλη αποζημίωση. Ο εγκαταριστής έχει υποσχεθεί ότι από αυτά τα χρήματα θα αποζημιώσει τους εργαζόμενους και επίσης θα καλύψει και μεγάλο μέρος των χρημάτων που απαιτούν και οι συμβασιούχοι, γιατί και οι συμβασιούχοι θα είναι ενδιαφέροντες. Είναι γύρω στα 15 άτομα. Η αγωγή τους ήταν να συζητηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, αναβλήθηκε λόγω αποχή δικηγόρων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μέχρι να συζητηθεί, θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο μέρος θα έχουν εξοικειωθεί.